Καλημέρα. Ήρθε η Κυριακή. Ναι, ήρθε. Και σε λίγο θα πάμε μαζί να πάρει καφέ να δείτε το καινούργιο της αυτοκίνητο που της έκανε δώρο η γιαγιά. Αναμένατε. Κυριακή! Yeah. Έλα! Έλα! Yeah. Στάσου δίπλα μου να φανείς ότι είσαι μια μισοριξιά, καμία σχέση με τη μαμά. Τι ωραία τσάντα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να με πάρεις την πρώτη βόλτα με το καινούριο σου αυτοκίνητο. Εγώ δεν έχω μπει ακόμη στο αυτοκίνητο. Συμπήκες χτες. Ναι. Πώς σου φανήκε? Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα πιάνω που θα με κόρη, τι σε κόφτη. Εδώ είναι η αυλή μας. Την κόρη μας. Πού είναι να τη δείξουμε την κόρη μας? Την κόρη μας. Η κόρη μας. Πήγαινε μπροστά, παιδί μου. Έχεις το κλειδί να ανοίξεις? Έχω εγώ. Έχω. Α, έχεις και κλειδιά. Μα τι ωραία παντελόνα είναι αυτή. Ποιον είναι? Το αυτό που έχει κόκκινο μανικιούρ πάνω είναι της εξόδου. Όταν οι γυναίκες σημαδεύουν τα κλειδιά, το κάνουν με μανικιούρ. Με μανό. Με, πώς το λες, στη Θεσσαλονίκη? Μανό. Μανό, είσαι στην Αθήνα μου τώρα, στη Θεσσαλονίκη, είναι κάπως άλλον το λένε. Όζα. Όζα. Κλείδωσε η Κυριακή μου, έτσι για να είμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ξαναδεί το αυτοκίνητο σου, ούτε έχω ξαναμπεί στο αυτοκίνητο σου. Ναι. Έχω δει φωτογραφίες μόνο το αυτοκίνητο. Δεν είναι μακριά. Α, χθες το βράδυ που ήρθες. Ω! Πες μου και πώς το λένε αυτό το αυτοκίνητο. Hyundai 20 Active. Α, 20 Active. Ξέρεις πώς επιλέχθηκε αυτό το αυτοκίνητο? Καμία σχέση από μένα. Αυτό είναι το port bagage. Γιατί πρέπει να δούμε πρώτα το port bagage? Επειδή είμαστε πίσω, να ξαναρχόμαι πίσω. Είμαι εργονομική. Είσαι εργονομική. Το port bagage είναι εργονομικό. Ναι. Λοιπόν. Ανοίγεται το πίσω κάθισμα. Και είναι το Hyundai i20 Active, το οποίο άκουσα ότι φαίνεται καλά. Είναι το Active, η διαφορά του με το i20 είναι ότι είναι sport. Α, επειδή είσαι sport τύπος, έχεις sport αυτοκίνητο. Εδώ. Τι θα βάζεις από πάνω, το κανό σου? Ναι. Θα βάζεις το κανό σου, ζάντες αλουμινίου βλέπω. Εδώ μπροστά η διαφορά επίσης. Δεν ξέρω μέσα στους, δηλαδή με αυτοκινητιστικά... Είναι ωραίο γκόρι, είναι και λίγο ψηλό όπως μου αρέσει. Ναι, είναι πιο ψηλό από το κανονικό το i20 το μοντέλο. Ξέρεις πώς επιλέξαμε το i20? Είπα εγώ στο Λάζαρο. Ρε Λάζαρε. Αφού για το μωρό είχαμε συμφωνήσει το i10 το οποίο χάθηκε στην πορεία. Ποιο είναι το επόμενο από το i10? Το i20. Και λέω στη γιαγιά να πάρει το μωρό το i20 και η γιαγιά δέχτηκε. Λοιπόν. Αυτό είναι αυτόματο. Ναι, χωρίς ταχύτητες. Για να εξυπηρετεί το κοριτσάκι μας, το οποίο είναι... Σημαντικά στο 2020 είναι το The Tall. Μήπως είσαι εγγονή της άλλης, η οποία είναι λουσμένη στο The Tall συνέχεια? Είπε μου η γιαγιά μου. Σου είπε η γιαγιά σου? Είναι φόρος τιμής. Λοιπόν. Έλα κοντά να δείξεις το τιμόνι, το οποίο είναι leather. Μίλα εσύ να πάνε από το εγώ. Ξεκίνα και το αυτοκίνητο, γιατί πες. Ναι. Είναι αυτή η πριγκίπισσα μας. Έχει ζέστη. Έλα, τρώσε όλο το φίλος. Ο γιος είπε μου ότι πρέπει να πατώ το στόπερ για να ανοίξει, αλλά χρειάζεται για να ξεκινήσει. Περίμενε τούτο έτσι να με... Λοιπόν... Έχεις ανάψει τον κλιματισμό, γιατί έχει κλιματισμό ναι, από τίποτα. Σταμάτα, τί. Σταμάτα. Εκεί. Έχει πάντα αυτό, έχει αέρα πάντα. Α, το, γιατί, άμα πατήσεις το AC, βγάζει πιο παγωμένο αέρα από αυτό που έχει έξω. Αυτό είναι το ράδιο. Το οποίο μπορείς να το συνδέσεις με τον Bluetooth, με το τηλέφωνο σου. Τώρα είναι στο ράδιο, πάει στα media. Και τώρα είναι με το τηλέφωνο μου. Κόρη μου, δεν ξέρουμε εμείς από αυτό, κοίτα. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι όμορφο. Ναι, εδώ είναι το sport. Πε μου ο αδερφός μου να μην το χρησιμοποιώ. Σου είπε να μην χρησιμοποιήσεις το sport. Το βάλει, να το βάλεις. Το πίσω. Ξέρεις τι, πρόσεξα, κοιτάξτε ένα cool το λοιπόν. Δείχνε κιόλας, κόρη μου. Ναι, είμαστε στο radio.
Και παίζει μουσική δυνατά. Εξαιρετικό χαβαλέζικο σούσι. Πατώ το stop, από το parking στο... Χαμηλώνει η μουσική όταν το βάλεις στην πισινή. Μπράβο. Δεν θέλω μουσική εγώ. Μια ναι, μουσική. Κατάλαβες όμως τι λέω. Ναι. Λοιπόν. Κοίταξε, όταν πήγαμε να διαλέξουμε το αυτοκίνητο, μου είπε ο κύριος ότι η διαφορά... Ω, τα γυαλιά της. Ω, μα τι ωραία γυαλιά είναι αυτά, είσαι εντελώς Μέριλιν. Ναι, είναι πανάκριβα από την Αγγλία. Πόσο να τα πήρες, 2 λίρες, 3, 5, πόσο? Ω, σε παρακαλώ, 10. 10 λίρες, βέβαια. 3 λίρες. Όταν πήγαμε να επιλέξουμε το αυτοκίνητο, μου είπε ο κύριος, του λέω ποια είναι η διαφορά του... του comfort από το premium, είναι το premium τούτο. Ναι, το premium. Μου είπε ότι το premium μπορεί έχει. Εσύ που έχεις αισθητήρες μπροστινής στάθμευσης και πισινής, κυρία μου. Περίμενε να το βγούμε σωστά, γιατί να το. Κατάλαβα, θα κάνεις 9 point. Χειρότερη από τη μάνα σου. Όχι, δεν θα κάνω. Μην με δυσφημίσει, εγώ θα το βγάλω με μία στροφή. Δεν είμαι σαν τη μητέρα μου εγώ. Είσαι σαν τη μητέρα σου εσύ, είσαι καλύτερη. Βεβαίως. Είμαι ο δάσκαλος οδήγησης μου. Ναι. Όταν πήγα να βγάλω την άδεια, βάλω σε ένα παρκάρις μετά. Να σταθμεύσεις. Να σταθμεύσεις, συγγνώμη, ξέχω το τι έχουμε. Είναι κυκλικός κόμβος, πρόσεχε πως ναι. Πας στον κυκλικό κόμβο. Εδώ στον κυκλικό κόμβο είμαστε οι μόνες που κάνουμε τον κυκλικό αυτόν κόμβο. Τον κάνουμε όμως, τον κυκλικό κόμβο. Ναι, μου είπε ο εξεταστής να παρκάρω σε ένα τσίψωμα. Να σταθμεύσω. Το λένε και το παρκάρω. Στην Ελλάδα, ναι, το λέει και ο πατέρας σου. Ναι. Ο πατέρας σου με λέει και κυπριακά όμως. Το παρκάρω. Τέλος πάντων. Μπορείς να πας και από εδώ. Ναι. Και μου λέει να σταθμεύσω. Να σταθμεύσεις, ναι. Και επειδή είδαμε ταχύτητες και ήταν σε ύψωμα, θεωρείται να υπάρχει ένα βαθμό δυσκολίας. Όταν βγήκα από το πάρκινγκ, ο δάσκαλος μου με έβλεπε και φώναξε με τον εξεταστή. Με τέτοιο πάρκινγκ που σου έκανε ένα λίμωνο σου, δεν της δώσεις την άδεια να οδηγήσει. Και πήρε την άδεια να οδηγήσει στο κορίτσι αυτό στα γενέθλια του τις 2 Δευτέρου 2018. Κατευθείαν τη μέρα των γενεθλίων της. Ναι. Δείχνει και πού πάμε. Λοιπόν, εδώ τι άλλο σου δείχνει η οθόνη. Αφού την έκλεισες. Μου δείχνει. Χαμήλωσε απλά η μουσική. Δεν θέλω μουσική. Ναι, χαμήλωσε απλά. Εδώ είπαμε είναι το ράδιο. Ναι, κοίταζε μπροστά σου. Βλέπω, ναι. Κοίταζε μπροστά σου, κοίταζε μπροστά σου και εγώ θα κοιτάζω πίσω σου. Ένα τρίκ, θα σας μάθω τώρα ένα τρίκ. Μαθαίνει και τρίκ. Ο παππούς μου. Μόλις το αγόρασε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι το αυτοκίνητο το τρίκ. Είναι της οδήγησης το λοιπόν. Παππούς μου, όταν είσαι σε τέτοιου δρόμου, α πούμε εδώ, δείξε μπροστά, δείξε. Δεν βλέπει να έρχεται. Πατά την μπουρού σου. Μα έτσι όπω το έχει κάτι, έχει πατήσει, γιατί δεν φαίνεται ο δρόμο. Κάτω που πάνε. Άμα πατήσει. Λέει κλείδωμα AEAF, λέει. Ένα λεπτό να κάνω άλλο βίντεο. Ναι, τώρα δείχνει κανονικά. Δεν είναι που τον ήλιο, κάτι πάτησε. Δεν πάτησα κάτι. Κάτι πάτησε, κοριάκου, μην σου λαλό. Μην με αμφισβητεί. Είμαι η μάνα σου. Επειδή έχει πολύ γρήγορη επιτάχυση, θα προσέχεις, κυρία. Άμα πάμε 30. Ναι, αλλά να προσέχεις. Δεν φταίω εγώ που ο κύριος εκεί, ο Κύπριος. Εσύ είσαι Κυπρέα. Εγώ είμαι... Τι είσαι εσύ. Εγώ κάνω τα claim τα άλλα μονίδια. Όταν με συμφέρει με Κύπρια. Και όταν σε συμφέρει σε Ελληνίδα, Ελλαδίτισσα, βάλιστα. Ελληνίδα με πάντα. Πρέπει να σου κάνουμε και εσένα αυτό το DNA test. Βλέπετε τώρα με τα αυτόματα, δεν θα αναβαίνει στα ανήφορα. Δεν έχει διαφορά. Δεν έχει. Ναι, ειδικά άμα τα προηγούμενα σε αυτό είναι τα δεκάρια. Και αυτό είναι δεκάρι. Ναι, αλλά έχει άλλο turbo. Δεκάρι είναι το αυτό το αυτοκίνητο. Ναι, αλλά έχει ύψη. Είναι δεκάρι, αλλά έχει 100 από ό,τι κατάλαβα ύψους. Παραπάνω από 100. Κάτι έτσι, γιατί είναι sport. Turbo, κάτι turbo έχει πάνω. Αλλά και πολύ λίγη, πολύ λίγη βενζίνη. Ναι. Οικονομικό. Χτες ήταν μια γραμμή κάτω από το φουλ, ούτε στο μισό δεν έπιε. Και γύρισες όλη την Κύπρο εχθές. Δεν το συζητώ ότι σε περίμενε η μητέρα σου.
Εχθές το αστείο ήταν ότι είχα παραπάνω. Σου λέει επίσης εδώ μπροστά τα χιλιόμετρα που έχεις μέχρι να σου τελειώσει η βενζίνη. Δηλαδή εδώ λέει 450 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο μου μέχρι χθες είχε παραπάνω χιλιόμετρα βενζίνη από ό,τι οδηγημένα. Ναι. Ναι, τώρα έχει 453 οδηγημένα και 450 βενζίνη. Είδες. Είναι ωραία που η γιαγιά αποφάσισε για την εγγονή της που φέρει και το όνομα της Κυριακή. Σπάει ένα αυτοκίνητο το οποίο να μην το έχει οδηγήσει κανείς άλλος και να μην το έχει κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα. Ευχαριστώ, γιαγιά. Είσαι άνετη, α. Ούτε τα πόδια σου πονάς, τώρα το πόδι σου το έχεις κάπου. Χθες έψαχνα το κλάτσο, πώς τα λένε στα ελληνικά. Το συμπλέχτη. Το συμπλέχτη. Χθες έψαχνες το συμπλέχτη. Ναι, και έτσι έκανα. Και μετά ανακάλυψες ότι είναι. Θέλεις να οδηγήσω εγώ ποτέ το αυτοκίνητο σου, καλύτερα όχι. Δεν θα το οδηγήσω. Επίσης γι' αυτό άμα πιλότο, ας πούμε εδώ το όριο είναι 80, θα το βάλω στο 70. Μα ξέρεις να βάζεις και το αυτόν τον πιλότο. Ναι, πατάς εδώ το κουμπί και το πατάς set. Και τώρα είναι στο, έβαλα το στο 66. Το αυτόν τον πιλότο μπορείς να αυξήσεις την ταχύτητα, ας πούμε. Μόλις σταματήσεις θα ξαναπέζεις στο 66. Αν θες να βγει ο αυτομάτος, πατάς ελαφρά το στόπερ. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Εσείς οι νεαροί τα καταλαβαίνετε καλύτερα. Τα καταλαβαίνετε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη το μενού είναι για να τα ρυθμίσεις, μην μου το χαλάσεις. Δεν στο χαλάω το μενού. Εδώ σου λέει, έχει sound, date, να αλλάξεις. Είναι σε ένα μικρό κομπιούτερ. Το bluetooth, μπορεί να είναι στο τηλέφωνο, στο παίρνεις τηλέφωνα. Ενώνονται τα maps και σου το ακούσα από το αυτοκίνητο. Ναι, ενώνονται τα maps, φαίνονται στην οθόνη. Όχι, το βλέπεις. Νομίζω το πιο το premium plus έχει και τους χάρτες. Ναι. Το ίδιο αυτοκίνητο, δηλαδή premium plus. Κακυρακή μου, από όσο ακριβό αυτό ήταν να σου αγοράσει η γιαγιά, το premium είναι ήδη πιο ακριβό από το comfort. Αλλά έχει πάλι την αυτή να ακούεται από το αυτοκίνητο οι οδηγίες. Πώς νιώθεις? Μυρίζει καινουργίλα, αυτό είναι το αυτοκίνητο του παππού του παπάνδρα μου μυρίζει. Πόσα χρόνια μυρίζει καινουργίλα το αυτοκίνητο του παππού του παπάνδρα? Ο παππούς του παπάνδρα αγοράζει μυρωδικό που μυρίζει τσιν το πράγμα. Ναι. Νομίζω ναι. Έχει έτσι μυρωδικό. Σωρά που μυρίζει το αυτοκίνητο καινουργίλα. Μυρίζει το μπλαντ το... Καινουργίλα. Καινουργίλα. Τι μυρίζει το αυτοκίνητό σας? Καινουργίλα. Οχ. Οχ. Και τώρα που θα πας? Είναι σε μένα. Πού θα πας τώρα? Για στο φρέτο εσπρέσο. Φρέτο εσπρέσο, δηλαδή οι καφέδες που κάνει η μάνα σου σου κάνουν? Όχι, άμα είσαι πόσο μήνες στην Αγγλία. Στην Αγγλία να μάθετε το φρέτο εσπρέσο? Όχι, δεν είχαμε στην Αγγλία. Τι είχατε στην Αγγλία? Τίποτα, ήταν κλειστά όλα. Επειδή έχεις οδηγήσει και το Hyundai i10 πέρσι. Το οποίο ήταν παρό λίγο δικό σου. Και τώρα οδηγείς το Hyundai. Ναι, αλλά το Hyundai i10 ήταν με ταχύτητες. Ναι. Άρα εκεί είναι η βασική. Άρα πέρσι οδηγούσες το Hyundai i10 με ταχύτητες. Και φέτος τα Χριστούγεννα το οδηγήσες λίγες μέρες. Ναι. Έτσι, απλώς για να νομίζεις ότι θα έχεις αυτοκίνητο και μετά το αυτοκίνητο να πάει στον περίπατο. Λοιπόν, ήταν καλό και το Hyundai i10, αν μπορείς να πεις. Ναι, το Hyundai i10 είναι καλό, απλά ταχύτητες. Αλλά το. Τώρα που έχεις δικό σου. Το ταχύτητο, ας πούμε, ήταν εύκολο, δεν ήταν καινούριο. Ήταν smooth, ας πούμε. Ομαλή. Δεν νιώθες, ναι, δεν νιώθες ότι κουράζεσαι. Το συμπλέχτης ήταν ομαλός. Δεν ήταν, ας πούμε, όπως το δικό σου που... Το δικό μου το αυτοκίνητο, το παλιό μου το γαϊδούρι, να μου το αφήσει ήσυχο εκεί πέρα το γαϊδούρι μου και όταν μπορέσω θα πάρω και εγώ το Hyundai Kona. Αυτόν έχω βάλει στο μάτι τώρα, το Hyundai Kona, αλλά δεν ξέρω, του χρόνου, του άλλου χρόνου, όποτε μπορέσω. Έλα σου πω. Πώς νιώθεις που είσαι η κάτοχος ενός Hyundai i20 αυτή? Μια φωτέλα για τη ζηλεύκια φως. Εγώ ξέρεις γιατί λέω συνέχεια. Έχω κάτι που το θέλει. Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια Hyundai i20 Active, γιατί για να μάθω το όνομα του αυτοκινήτου. Ναι, εξοδόθηκες να το. Παρόλο που εγώ το επέλεξα, εγώ επέλεξα αυτό το αυτοκίνητο. Θυμάσαι ένα βράδυ που μιλούσα. Ξαναπες μας το μητέρα, δεν το. Εγώ επέλεξα αυτό το αυτοκίνητο για το παιδί μου και το αγόρασε η γιαγιά της η Κυριακή Πετρίδου. Αλλά το διάλεξε η Θέκλα Πετρίδου. Πες μου, κορί, θυμάσαι ένα βράδυ που είχαμε βιντεοκλήση και ο Λάζαρος προσπαθούσε να σε πείσει να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Και εγώ σου είπα, κορίτσι μου, γιαγιά, και εγώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρεις καινούριο. Εγώ επειδή είμαι καλό παιδί, είπα σας ό,τι θέλετε. Ναι, αλλά όμως είδες ότι η μαμά και η γιαγιά ό,τι λένε το κάνουν. Μαμά και η γιαγιά.
Και η μία παράκληση έχουν η μάμα και η γιαγιά να οδηγείς προσεκτικά. Προσεκτικά οδηγά. Εδώ με βλέπεις αυτόν τον κύριο με το τράκτορ του. Ποιος σε άφησε να πάει, ναι, ευχαριστώ που με αφήνεις να πάω στον αυτοκινητόδρομο ενώ εσύ δεν έπρεπε να οδηγάς. Να οδηγείς. Τούτο σε πειράξε τώρα. Και η γραμματική σύνταξη, έλεος. Τι δικηγάρα θα γίνεις άμα δεν ξέρεις να μιλάς ορθά. Και θα μάθω να μιλάω ορθά. Ορθά. Μη με δυσφημίσεις. Δικηγάρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολλά κάτω. Hyundai i20 Active της κυρίας Κυριακής Πανταζή. Α, θέλετε να ρωτήσω κάτι άλλο. Πανέγια μου, δεν θα πίσω μας. Έλα, παίρναμε, παίρναμε. Ναι, ναι, για να το στείλεις να πάει στο καλό. Να με περάσει εκείνο, έτσι να βγει εγώ. Α, το ακούσατε αυτό. Τι ήταν αυτό. Αυτό όταν βγει έχει. Αισθητήρε. Ναι, και όταν πα λίγο πιο αριστερά. Όταν πατήσει πάνω στη γραμμή. Ναι, ακούγεται. Δηλαδή, άμα αποκοιμηθεί. Κυρία μου. Πού πα, κυρία μου. Πού πας, κυρία μου! Σε αυτόν το... Μπαμπ! Είναι όπως του λένε κύρτωμα να δώσει τρόμα τους για να μην τρέχετε. Είδες όμως πόσο διαφορετικά είναι αυτό το αυτοκίνητο με αυτόν τον μπαμπ. Ναι. Κοίταξε, ψήνομαι, ψήνομαι να ανταλλάξουμε ένα αυτοκίνητα, ψήνομαι. Εγώ δω καθόλου. Ψήνομαι! Πάρε το αυτοκίνητο μου. Όχι, μωρό μου. Τα καινούργια αυτοκίνητα, τα νέα αυτοκίνητα, νέους ανθρώπους. Εμείς οι μεγαλύτεροι πιο μετά θα πάρουμε νέο. Εγώ έχω αγοράσει αυτοκίνητο από το 2007, αλλά δεν με χαλά. Μα αφού αγοράσεις το καινούριο. Ναι. Μα τέλει το 7, είναι το... Όχι, αγοράσα το τον Ιούλιο του 2007 το αυτοκίνητο μου. Τι θέλει να κάνει ο κύριος. Άρα τώρα είναι 20 χρονών, ή 13 χρονών. Βλέπεις πόσο βουρά, τούτος βουρά, όχι. Αυτός εγώ. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Βουρά, τρέχει. Αντιπροσωπεί το αυτοκίνητο στην Κύπρο, βουρά. Βουρά. Εκτός από αυτό. Βουρό σημαίνει τρέχω, βουρά ο βουρό. Αφού οι τηλεθεατές σου. Αφού οι τηλεθεατές σου παρακολουθούν μια Κύπρια, να μάθουν και κάτι άλλο εκτός από ψυχολογία. Να μάθουν ότι το βουρό σημαίνει τρέχω. I speed up. Επιταχύνω. Λέω να σου πω. Να τραβήξουμε ακόμα ένα βίντεο την ημέρα μου να πάμε στη Hyundai να σου δώσουν τα νούμερα σου. Γιατί να πρέπει να πάμε να σου βάλουν τα δικά σου νούμερα. Αν είναι τα νούμερα. Εξέχασα τα νούμερα σου. Ξέρεις τα. Είπα μου. Δεν τα πεις. Αν τα ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να σου πει. Θα τα πω, μάνα μου τα νούμερα. Μάνα μου τα νούμερα. Απλώς δεν τα θυμάμαι να στα πω εσένα. Μήπως έχει αρχίσει το Alzheimer's. Εμένα μου αρέσει γιατί γράφει 2020 για το συνδύ μου. Είναι ωραίο. 2020. Αλλά δεν είναι ωραίο τελικά το 2020. Αχ, μωρό μου. Έμπειραζε. Έχει και άσχημα πράγματα το 2020, αλλά έχει καλά. Έχει καλά. Το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο. Να απελευθερώθηκε η μάμα σου. Το αυτοκίνητο. Απελευθερώθηκε η μάμα σου. Το αυτοκίνητο. Απελευθερώθηκε και η μάμα σου. Κυρίως. Αν δεν απελευθερωνόταν η μάμα σου, δεν θα είχε το καινούργιο αυτοκίνητο. Trust me, πίστεψε με. Έναν τη λέγω. Απλά λες εσύ το έναν, εγώ το άλλο. Μα γιατί μας παίρνουν λίγο. Πάω με το όριο. Έχω τη μάμα μου, κυρίες και κύριοι. Θα μου πάρει το αυτοκίνητο πίσω. Δηλαδή, αν ήσουν μόνη σου, δεν θα πήγαινε πάνω από το όριο. Κυρία Αγγίλη, κράνει ηχό. Πάντως πρέπει να λύσουμε αυτό το μυστήριο πως μια γυναίκα σαν εμένα έχει γεννήσει μια γυναίκα σαν εσένα. Γιατί τι έχω. Είσαι... Καλά, επειδή καλύτερη. Επειδή είμαι ο λίγο τηλεπτύτερη. Λεπτότερη. Επειδή είμαι το 1/3 του δικού σου βάρους. Εντάξει, τούτο δεν έχει σημασία. Κορή, μάνα να οδηγούμε εντός ώρα για να πάμε να πιούμε έναν καφέ, να μπορούσα να σου κάνω εγώ έναν καφέ, τζαμέ, κυπριακό, κάτι. Οδηγούμε για να... Εδώ πήγες στην καφετέρια. Ναι. Καφετέρια. Οκ. Πάντως ακούγεται και το που κάνεις σήμα. Ναι, πού να παρακάω. Στάθμευσε εδώ. Θα το σταματήσουμε, θα το ξανανοίξουμε στους τηλεθεατές μου, μην νομίζεις. Οι εισιτήρες μπροστά ακούγονται. Ναι, αλλά θα αγγίσω για να ακουστούν. Σηκώνεις το χειρόφρενο, το βάζεις στο parking. Μπορείς. Λεφτά. Γυναίκα που έχεις δικό σου. Δεν έχω cash. Hyundai i20 Active. Ναι, αν βάλεις αυτό το κοντινό το πλάνο. Είναι δική μου. Έχει μαύρους κύκλους, δικιά μου. Hey.
Ποιο είναι αυτό του κοριτσιού, η οποία το έχει σταθμεύσει πάρα πολύ προσεκτικά, βεβαίως, βεβαίως. Εάν είχα σταθμεύσει το δικό μου έτσι, σίγουρα θα είχε πάθει ζημιά. Να λέει ψηλώνα, ψηλώνα αυτοκίνητο. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Κυριακή, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαίρομαι περισσότερο από ό,τι αν αγόραζα εγώ δικό μου αυτοκίνητο. Αυτόν, κυρίες και κύριοι, είναι το Hyundai i20, που είναι το νέο απόκτημα της Κυριακής Πανταζή. Τους το έχει κάνει δώρο η γιαγιά της, η Κυριακή Πετρίδου, το οποίο είναι ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο προς το μικρό, αλλά είναι ψηλό. Και είναι χαριτωμένο. Μ' αρέσει, κουστάρι. Ναι. Τι καφέ πήρατε? Πρέπει εσπρέσο. Δηλαδή, είναι εσπρέσο που έχει μέσα παγάκια και νερό? Εσπρέσο χτυμένα με παγάκια, αν έχει έξτρα νερό. Θα μπορούσα να σου κάνω σπίτι κι εγώ αυτό. Όχι. Έχεις μηχανή εσπρέσο? Αν βρω. Αν βρεις, μπορείς, ναι. Μπορώ να κάνω και μόνιμο. Έχουμε και μια προϋπηρεσία. Α. Λοιπόν, με γιάνε το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή απόλαυση για τον καφέ. Και μετά τι μας σου έχεις εσύ τηλεοπτικά καθήκοντα? Τώρα είναι το τηλεοπτικά μου καθήκοντα. Μετά θα είναι behind this. Α, ναι. Μετά θα τραβήξεις την καλοκαιρινή κολεξιόν της Mirror Mirror που μας έχουν στείλει δώρο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια! Yeah.